1η Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα δωρεάς οργάνων. Και ξέρετε, η Ελλάδα, η χώρα μας, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, ειδικά μέσα στην πανδημία. Τα λεγόμενα και ως μεταμοσχευτικά προγράμματα έχουν επηρεαστεί και επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και σίγουρα η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Έχουμε κάποια στοιχεία, έχουμε κάποια δεδομένα, πάμε λίγο να τα αναλύσουμε για να πάμε και στη σύνδεση. Σε πανελλαδικό επίπεδο, Εύη, 1.300 άτομα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας περιμένουν μόσχευμα. Ο χρόνος αναμονής ενός νεφροπαθή φτάνει τα 7-8 χρόνια και αν βέβαια και ο μέσος όρος δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ελλάδα είναι το 1/4 του αντίστοιχου μέσου ευρωπαϊκού. Στοιχεία δεδομένα τα οποία προβληματίζουν και επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο είπα στον προλογό μου, ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σίγουρα υπάρχει ένα έλλειμμα στο μέτωπο της ενημέρωσης. Και αυτή η Παγκόσμια ημέρα δωρεάς οργάνων έρχεται να μας θυμίσει ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε και ότι το κεντρικό κράτος θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση. Να πούμε βέβαια ότι πραγματοποιείται μια εθελοντική αιμοδοσία στην Πλατεία Ελευθερίας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα συνδεθούμε. Είναι μία από τις πολλές αιμοδοσίες που γίνονται κάθε εβδομάδα. Η Αιματοκρίτης βρίσκεται εκεί και σχετική αφίσα για όποιον ενδιαφέρεται, γιατί είναι σήμερα από τις 5 μέχρι και τις 8. Οπότε όσοι μας βλέπουν και έχουν στο μυαλό τους να κατέβουν στο κέντρο της πόλης για μία βόλτα, ναι, είναι πολύ λίγος ο χρόνος που χρειάζεται για να αιμοδοτήσουν. Οπότε λίγη καλή διάθεση για αυτή, μάλιστα, την απόφαση ζωής για μερικούς. Λοιπόν, πάμε στην Πλατεία Ελευθερίας, πάμε στον Αιματοκρίτη, πάμε στην κυρία Ειρήνη Γεργιανάκη. Για συμβολικούς λόγους έτσι ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, με αφορμή βέβαια και την Παγκόσμια ημέρα δωρεάς οργάνων. Κυρία Γεργιανάκη είναι πρόεδρος του Αιματοκρίτη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είστε δίπλα στις δράσεις μας και στο θεσμό της δωρεάς οργάνων. Στόχος να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, στόχος να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Διανύσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα με πανδημία, με κορονοϊό και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να πείσουμε όλο ένα και περισσότερους να σταθούν δίπλα στις προσπάθειές σας. Τι πραγματοποιείτε σήμερα στην καρδιά του Ηρακλείου, κυρία Γεργιανάκη? Σήμερα με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα για τη δωρεά οργάνων, όπως κάθε 1η του Νοέμβρη, διοργανώνεται ενημερωτικό περίπτερο όπου ο κόσμος μπορεί να έρθει να μιλήσουμε για τη δωρεά οργάνων, τα μικρά παιδιά να παίξουν κάποια παιχνίδια με τα οποία μπορούν να γνωρίσουν τα όργανα του σώματος. Είναι πραγματικά μια μέρα για μας σημαντική, γιατί αποτελεί πάντοτε μια αφορμή και για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους και τις οικογένειες που πήραν αυτή τη γενναία απόφαση και από την άλλη να θυμίσουμε σε όλους εκείνους τους φορείς και την πολιτεία πάνω απ' όλα να σταθούν κοντά σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, να ενισχυθούν μονάδες εντατικής, να ενισχυθούν μεταμοσχευτικά κέντρα για να μειωθεί επιτέλους στη χώρα μας αυτή η μεγάλη ψαλίδα μεταξύ του αριθμού των ανθρώπων που περιμένουν όργανα που φτάνουν τα 1.300-1.500 αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και της πολύ μικρής προσφοράς οργάνων. Κυρία Γεργιανάκη, ο λόγος που ο κόσμος δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, να το σκεφτεί δηλαδή για την δωρεά οργάνων, είναι γιατί δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση, γιατί φοβάται? Τι είναι εκείνο που σας λένε ότι τους προβληματίζει περισσότερο? Θα σας πω, η Κρήτη δεν είναι φυσικά ενδεικτικό παράδειγμα στο νησί μας που παραμένει από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα σε προσφορά μοσχευμάτων. Σε γενικές γραμμές ο κόσμος το έχει αποδεκτεί. Φυσικά πάντα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση, γιατί σαφέστατα η παραπληροφόρηση ανθεί στο κομμάτι αυτό της δωρεάς. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι πιο πολύ το θέμα της οργάνωσης από την εντατική, τη στελέχωση, στις συντονιστές μεταμόσχευσης μέχρι την αξιοποίηση των μοσχευμάτων στα μεταμοσχευτικά κέντρα. Είναι οργανωτικά
ελλείμματα, αν θέλετε, στον όλο συντονισμό, από την αναγνώριση του δότη μέχρι την αξιοποίηση των μοσχευμάτων, που στη χώρα μας χρειάζεται πραγματικά μια εθνική στρατηγική και μια μεγάλη σοβαρότητα γύρω από αυτό το ζήτημα. Πιστεύω εκεί χωλαίνουμε και αναφυσβήτητα μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης οπωσδήποτε είναι πάντοτε βοηθητική προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, να αναφερθούμε και σε εθελοντικές αιμοδοσίες όπως αυτή την 5η, 3 Νοεμβρίου στο Ρέθυμνο. Οι εθελοντικές αιμοδοσίες και οι δράσεις του Αιματοκρίτη συνεχίζονται και θα πρέπει να σταθούμε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Οι εθελοντικές αιμοδοσίες συνεχίζονται, μάλιστα είναι πολύ παρήγορο που κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Κρήτη αυξήσαμε τους εθελοντές αιμοδότες και την προσφορά. Όταν μεγάλα αστικά κέντρα την Ελλάδα συνάντησαν δραματικές μειώσεις μέχρι και 40-50%. Στην Κρήτη τα καταφέραμε, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Όσον αφορά την αιμοδοσία της Πέμπτης, είναι, αν θέλετε, μια συνέχεια των προσπαθειών που γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο φοιτητικό κομμάτι. Οι φοιτητές είναι πάντα δίπλα στην προσπάθειά μας. Έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά φοιτητών που δεν είναι μόνο από την Κρήτη, είναι παιδιά από όλα τα μέρη της χώρας που έρχονται κοντά μας και κάπως έτσι προέκυψε και η ανάγκη να βρεθούμε και στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο. Μάλιστα. Ήδη ανυπομονούμε να μοιραστούμε με τα παιδιά και τους εργαζομένους στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου αυτή την προσπάθεια. Και φυσικά δεν ξεχνάμε αύριο την αιμοδοσία, όπως κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα, στην περιοχή της Ελκαρνασσού. Καλή επιτυχία, κυρία Γεριανάκη. Την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας περιμένουμε όλους. Να είστε καλά. Την καλησπέρα.